Πάμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση στο πλαίσιο της θεματικής που έχουμε εισάγει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες με υποψήφιους βουλευτές και εκπροσώπους κομμάτων, όπως συμβαίνει και στην σημερινή περίπτωση, με φόντο τις εκλογές της 21 του Μάη. Κόμματα που επιδιώκουν βέβαια να αυξήσουν τη δυναμική τους, όπως η Εθνική Δημιουργία και το Μη Λάμδα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα τα δούμε αναλυτικά, θα αναφερθούμε στην ατζέντα των συγκεκριμένων κομμάτων μέσα από τις τοποθετήσεις των υποψηφίων βέβαια και εκπροσώπων τους. Φιλοξενούμε τον κύριο Μάνο Ψαράκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με την Εθνική Δημιουργία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και, και από μένα και για τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς για την πρόσκληση. Και την κυρία Αρετή Σπαχή, εκπρόσωπο του Μη Λάμδα Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ελπίζουμε να ανοίξουμε όντως την ατζέντα, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και μάλιστα θα πρέπει να εστιάσουμε και σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται και αφορούν την καθημερινότητα των Κρητικών. Απασχολούν την περιφέρεια Κρήτης. Και των Κρητικών και όλου του λαού. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Ψαράκη, να ξεκινήσουμε λίγο κάπως γενικά, να πάμε λίγο στο διακύβευμα των εκλογών στις 21 του Μάη. Όλοι, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι σημαντική. Ειδικά αυτή τη φορά που έχουμε και για πρώτη φορά την απλή αναλογική και δίνεται η ευκαιρία, θεωρώ, στους περισσότερους πολίτες να ψηφίσουν βάσει αυτό που πιστεύουν ότι είναι πιο κοντά στις πεποιθήσεις τους, στις απόψεις τους, χωρίς να υποκύπτουν στα κλασικά διλήμματα που βάζουν πολλές φορές τα συστημικά κόμματα. Είναι επίσης πολύ σημαντικές, γιατί ζούμε πλέον εποχές αβεβαιότητας. Ίσως να είναι πλέον αυτή η κανονικότητα, να συναντάμε διαρκώς προβλήματα σε μια παγκοσμιοποίηση. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικά, όπως επίσης και ότι έχουμε και στα εξωτερικά ζητήματα, αλλά και στα οικονομικά, σοβαρά διακυβεύματα. Μάλιστα. Κυρία Σπαχή, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Ναι. Τι διακυβεύετε? Πάρα πολλά και κυρίως θα έλεγα οι κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος που λέμε και στο σύνθημα, που είναι 100 χρόνων. Η σταθερή δουλειά, το ψωμί, τα δημοκρατικά δικαιώματα, η εθνική ανεξαρτησία, η παγκόσμια ειρήνη, η παιδεία, η υγεία. Ουσιαστικά θα λέγαμε από το χώρο του Μη Λάμδα ΚΚΕ ότι διανύουμε μια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδο κατά την οποία τα λαϊκά στρώματα και η εργατική τάξη, η νεολαία, συνθλίβονται κάτω από μια μη μνημονιακή πολιτική των κομμάτων που υπηρετούν την ολιγαρχία και τους υπερελιστές επικυρίαρχους. Και επειδή ο κύριος Ψαράκης αναφέρθηκε σε συστημικά και μη συστημικά κόμματα, να πούμε ότι από το χώρο του Μη Λάμδα ΚΚΕ λέμε ότι συστημικά είναι όλα τα κόμματα που στηρίζουν τους μνημονιακούς νόμους, που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σιδηρόφραχτη σήμερα, που δεν είναι τάχα μου η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και των Δικαιωμάτων, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των Επεμβάσεων, των Υπερελιστικών, της Φτώχειας, της Πείνας, του ΝΑΤΟ, η πολιτική, και κυρίως έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει, έχει βιώσει την πιο τραγική στιγμή στη νεότερη ιστορία του, με την έννοια ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ δραματικά το βιωτικό επίπεδο και έχουν συρρυκνωθεί επικίνδυνα όλα τα δικαιώματα, τα βασικά, όπως είναι η παιδεία και η υγεία. Κύριε Ψαράκη, βασικός στόχος της Εθνικής Δημιουργίας ποιος είναι στις προσεχείς εκλογές? Αύξηση ποσοστών, να κυνηγήσετε? Εμείς πώς ξεκίνησε η Εθνική Δημιουργία? Ξεκίνησε καταρχήν να πούμε ότι είμαστε ακόμα 12 ετών. Προέρχεται από την δημιουργία ξανά του θάνατου Τζίμερου και ο συνασπισμός είναι επίσης με τη Νέα Δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Και δημιουργήθηκε η Εθνική Δημιουργία. Και έτσι έγινε ο συνασπισμός το 2019, η Εθνική Δημιουργία που συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Εμείς ήμασταν πολίτες που είχαμε απειβδίσει από το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα δεκαετίες τώρα. Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους πολίτες, νοήμονες, της κοινής λογικής. Έτσι λοιπόν, ένα στόχο έχουμε: να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό και σύγχρονο κράτος. Αυτό. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος ο δικός μας. Γι' αυτό παλεύουμε, δεν έχουμε καμία πρεμούρα να γίνουμε βουλευτές, αλλά θέλουμε ένα θεσμικό ρόλο για να μπορούμε να προωθήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα, με τόλμη,
τις μεταρρυθμίσεις που έχει αναγκαίε η χώρα για να πάει μπροστά, να γίνει ένα συγχρονισμό. Για να καταλάβει και ο κόσμος που πιθανότατα δεν γνωρίζει τις προτάσεις σας. Τι σωστό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και πού διαφωνείτε, ποιες είναι οι βασικές σας αντιρρήσεις, οι ενδιασμοί σας? Εμείς θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια διαχείριση της μιζέριας. Άλλοτε το ένα κόμμα μπορεί να διαχειρίζεται τη μιζέρια λίγο καλύτερα, άλλο λίγο χειρότερα. Βλέπουμε ότι ο κρατισμός είναι διάχυτος σε όλα τα κόμματα, είτε πράσινο, είτε κόκκινο, είτε μπλε. Αυτό είναι για μας ο μεγάλος αντίπαλος, σε εισαγωγικά, ο κρατισμός. Εμείς θέλουμε, είμαστε φιλελεύθεροι για μεταρρυθμιστές. Θέλουμε μια ελευθερία στην οικονομία. Δεν μιλάω για ασίδωτη οικονομία, γιατί μην τον εκλάβετε έτσι, να υπάρχει μια απελευθέρωση και μια ευκαινησία και μια... Ευκαινησία δηλαδή πώς τα αντιλαμβάνεστε, για να το καταλάβω κι εγώ. Να σας πω. Το κράτος να είναι απλά επόπτης, να βάζει τους κανόνες και να εποπτεύει. Δεν θέλουμε να κάνει ούτε τον επιχειρηματία, ούτε να παρεμβαίνει για να βάζει το χέρι του στην τσέπη εκεί που δεν πρέπει. Αυτό πώς θα το πετύχουμε? Με ένα απλό φορολογικό σύστημα που προτείνουμε. Αυτό το γραμμικό φόρο, το flat tax. Αυτή θα είναι η επανάσταση που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και όσον αφορά το φιλικό, όσο θα δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για το επιχειρήν, γιατί αυτό και θα λύσει και το θέμα της φοροδιαφυγής. Και εξηγούμε, αν έχω δύο λεπτάκια. Είναι ένας γραμμικός φόρος 15% για τους πάντες και τα πάντα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα, για αγρότες, επιστήμονες, για οποιοδήποτε. Άρα πετάμε στην άκρη, στο κάλαθο των αχρήστων, αυτό το φορολογικό που έχουμε χιλιάδων σελίδων, ακατανόητο, που με τις συνεχείς αλλαγές είναι και δυσνόητο και δεν προλαβαίνει ο ένας να το αφομοιώσει και έρχεται κάτι καινούριο. Τι πετυχαίνουμε λοιπόν με αυτό? Και με τη μεγάλη επανάσταση ότι όλα τα έξοδα θα εκπίπτουν, όλες οι δαπάνες θα εκπίπτουν. Άρα έχεις, μαζεύεις όλα τα έσοδά σου από όλους τους τομείς της δραστηριότητάς σου, μαζεύεις και όλα τα έξοδα, τα πάντα, από τα πιο απλά, από μια αγορά απλής ένα περίπτερο, ας πούμε, ή στο σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά αθροίζονται τα έξοδα και ό,τι μείνει φορολογείσαι με το 15%. 15% ΦΠΑ και 9% χαμηλός συντελεστής, και θέλουμε πλήρη κατάργηση του ένφια, γιατί θεωρούμε ότι όπου ό,τι δεν προσδίδει κέρδος ή εισόδημα, δεν πρέπει να φορολογείται. Η μόνη, ας πούμε, στην ακίνητη περιουσία θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε ένα φόρο στην υπεραξία. Επίσης θέλουμε κάθε κατάργηση φόρων πολυτελείας, τεκμαρτών, εισοδημάτων, επιτιδεύματα. Τέλος επιτιδεύματος, αυτό μάλιστα, που θα μάλιστα. Το καταργούσε ο... Βασικοί άξονες λοιπόν στην οικονομική σας πρόταση είναι συγκεκριμένη. Αυτό μάλιστα. Είναι η πρότασή μας στην οικονομία. Βέβαια από μόνη της δεν θα δουλέψει, θέλει και άλλες μεταρρυθμίσεις. Πού θα έχουν την ευκαιρία, φαντάζομαι. Μεταξύ άλλων, κυρία Σπαχή. Κύριε Παναγιώτοπουλε, προκαλούμε τώρα, έτσι, γιατί ακούω τον κύριο Ψαράκη. Καταρχάς εκφράζει ένα κόμμα, όχι μόνο συστημικό, αλλά εκφράζει τον πιο αντιδραστικό πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής και ζητάει ένα κράτος ακόμα πιο αυστηρό, ακόμα πιο ασφιχτικό, ακόμα πιο αντιλαϊκό, που θα εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών και των ιδιωτών. Εξάλλου, την αντιδημοκρατικότητά του την είδαμε, γιατί κατέθεσε και μία αγωγή εναντίον του ΚΚΕ, γιατί το έκρινε, λέει, επαναστατικό κόμμα. Επομένως, είναι και στην πράξη αντιδημοκρατικό, από τη στιγμή που αρνείται την ελευθερία των ιδεών και από τη στιγμή που δεν αποδέχεται καν τη δυνατότητα των λαϊκών στρωμάτων να διεκδικούν. Εμείς από το χώρο του Μιλάβδα Κουκουέ και του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία, που διαχειρίζεται τώρα για 4 χρόνια αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, εφαρμόζει πολιτική εγκληματική. Ξεχάσαμε τα ΤΕΜΠΗ. Ο κύριος Ψαράκης δεν αναφέρει καθόλου τα ΤΕΜΠΗ. Οι ιδιωτικοποιήσεις που υποστηρίζετε, γιατί μιλήσατε για κόκκινο και για μπλε κρατισμό, άρα σοσιαλισμός και καπιταλισμός ενώνονται σε μία κοιλία κατά την άποψή σας, είναι απέναντι. Ο σοσιαλισμός είναι η όαση της δημοκρατίας και το τοπίο το κοινωνικό που μπορούν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους, τα λαϊκά στρώματα και η εργατική τάξη. Αλλά είστε πολύ μακριά από τις ανάγκες της εργατικής, της νεολαίας, από αυτά που
είπατε. Καταρχάς, να σας πω γιατί. Το 15% της ελευθερίας που είπατε, ισχύει. Είπατε τι ζητήματα βάζετε για την εκπαίδευση. Μιλάτε για την επιταγή που θα παίρνει ο εκπαιδευτικός, την επιταγή που θα παίρνει ο γονέας να ψάχνει ένα κατηγοριοποιημένο σχολείο. Έτσι, δηλαδή να αποδομήσετε και αυτό που 70 χρόνια τώρα παλεύει η ευρύτερη κοινωνία, η δημοκρατική, να οικοδομήσει. Ένα σχολείο με ενιαίο πρόγραμμα ισότιμο για όλα τα παιδιά. Ανισοτιμία λοιπόν εκεί. Τι λέτε για το συνδικαλισμό, γιατί πρέπει να τα πούμε εδώ πέρα. Απαγορεύεται ο συνδικαλισμός στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, αν εσείς συνδιαχειριστείτε την κρατική εξουσία, θα επιβάλλετε το αποφασίζομε και διατάσσομε. Αυτό είναι το πρόγραμμά σας και το έχουμε μελετήσει. Κύριε Ψαράκη, μην έχετε καμία αυταπάτη. Εσείς δεν έχετε μελετήσει το δικό μας, γιατί δεν σας ενδιαφέρει, φαίνεται. Έχω δει, έχω δει. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, απέχουν πάρα πολύ, μας χωρίζει χάσμα. Λέμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, για να γυρίσουμε στον κόσμο της δουλειάς. Λέμε κάτω η αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μεγάλο χτύπημα στο λαϊκό κίνημα γιατί καλλιέργησε αυταπάτες και επέβαλε το τρίτο και αντιδραστικότερο μνημόνιο. Είναι στην υπηρεσία του κεφαλαίου και της ολιγαρχίας. Εμείς από το Μιλάβδα Κουκουέ λέμε: ελάτε να παλέψουμε, να οργανώσουμε την πάλη μας, να διεκδικήσουμε τα αναφέρετα δικαιώματά μας και για τη μόρφωση και για τη δουλειά και για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Κάτω ο νόμος Χατζηδάκη. Μάλιστα, λοιπόν. Το οποίο προασπίζονται. Άνοτελεία, κύριε Σπαχή. Όχι μόνο. Άνοτελεία, θα μιλήσετε πάλι συνέχεια. Κύριε Ψαράκη, επειδή αναφέρθηκε σε εσάς, είναι τόσο δημοκρατικό που επιβάλλεται, θέλει να επιβληθεί να καταργήσει την αστική δημοκρατία. Με την μα εσείς του καταθέτετε του αγωγή στον Άριο Πάγο για ένα κόμμα και έχετε ιστορία, είπατε, 12 ετών. Ναι. Έτσι, το οικομουνιστικό κίνημα είναι ο χώρος που ακούμπησε η ανθρωπότητα. Εγώ δεν θέλω. Αλήθεια για τις δημοκρατικές επαναστάσεις, τι αντίληψη έχετε. Δημοκρατική συζήτηση. Όχι, τι αντίληψη έχετε για τη Γαλλική Επανάσταση, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, για τη διαχείριση των δικαιωμάτων. Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ. Μα πρέπει να το ανοίξουμε. Θα ξεφύγουμε. Αν η Σοσιαλιστική Επανάσταση είναι επικίνδυνη. Αφού είστε τηλεοπτικοί και το ξέρετε. Δύο ώρες θα κάνουμε για να τα πούμε αυτά. Πιστεύουμε ότι. Εντάξει. Πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα σε κάποια θέση. Εμείς θεωρούμε ότι και οι μισθοί που θέλουν να ανεβάσουμε ένα νόμο, ένα άρθρο, δεν ανεβαίνουν έτσι. Ούτε με τις ψωμένες γροθιές, ούτε με τα στυλιάρια. Μνημονιακή νόμη όμως καταργούν. Η χώρα πρέπει να παράξει πλούτο. Η χώρα πρέπει να παράξει πλούτο. Είναι ο μόνος δρόμος. Πώς να παράξει πλούτο, λοιπόν, κύριε Ψαράκη. Γιατί είμαστε σε μια χώρα. Όταν συσσωρεύσουν οι ελάχιστοι. Αφήστε με λίγο. Να ολοκληρώσει. Θα ξεπνάσουν πολύ. Αυτό μου λέτε. Αφήστε με. Κύριε Ψαράκη. Εάν δημιουργήσεις ένα ευνοϊκό περιβάλλον, γιατί είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα που όλα τα έχουμε με τη σέσουλα και θα μπορούσαμε και να παράγουμε και να εξάγουμε και να δημιουργηθεί πλούτο για όλους τους Έλληνες. Ωραία. Άρα θέλει όμως ένα περιβάλλον ευνομίας, ισονομίας, νομοκρατίας, που είναι άγνωστη λέξη για το ΚΚΕ και το κοιτάσινα ακόλουθα, γιατί είναι μονίμως η παραβατικότητα. Τι εννοείται παραβατικότητα, τις διεκδικήσεις. Κάντε μια βόλτα στην πόλη και θα δείτε. Γιατί εσείς λέτε ότι να απαγορευτούν οι απεργίες και οι διαδηλώσεις. Αυτό λέτε. Να αποδεχτεί αυτές τις. Μα όχι, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι η διεκδίκηση είναι παραβατικότητα. Όχι μόνο αυτό. Στις απεργίες, ας πούμε. Όταν ο άλλος θέλει να πάει να δουλέψει, για ποιο λόγο να στείλει στον μαράζ. Μα προτείνεται να καταργηθούν οι απεργίες. Γιατί. Στο δημόσιο. Αυτή είναι η θέση. Ξεκινάμε από μια γάγκρενα που είναι ο συνδικαλισμός. Α, γάγκρενα. Που δεν πολύ ωραία τα τον ορίζετε. Και ξέρετε, είμαι πρόεδρος σωματείου που μάχεται κάθε μέρα για να προασπίζεται μορφωτικά δικαιώματα και των λαϊκών στρωμάτων. Υπάρχει μια συνδιαλλαγή. Οπότε, βέβαια, εσείς μάλλον ενδιαφέρεστε για αυτό που λέτε, για τα κολέγια και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ο καθένας έχει την ατζέντα και τις πολιτικές του και εδώ τις αναλύουμε, κυρία Σπαχή, το σέβεστα. Το ξέρετε, βέβαια. Και ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι. Η δημιουργία ξανά, η εθνική δημιουργία δεν το σέβεται όταν καταθέτει αγωγές και αυτό είναι θέμα αρχής. Θα το επαναφέρουμε όμως. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη είναι όλο το εργατολογικό κίνημα. Και έρχεται η δημιουργία ξανά, η εθνική δημιουργία τέλος πάντων, συγγνώμη, η οποία λέει το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Απαγορεύεται η διαδήλωση, απαγορεύεται η απεργία στο δημόσιο, αξιολόγηση και αμοιβή, να επιλέγει με βάση την τσέπη του ο γονιός το σχολείο. Έτσι, τρομερή μεταρρύθμιση. Μπράβο, και να. Κατά την κρίση της αστυνομίας. Έτσι λέτε στο πρόγραμμά σας. Κατά την κρίση της αστυνομίας να μπορούμε να βγαίνουμε στο αγωνιστικό πεζοδρόμιο. Αγαπητέ κύριε Ψαράκη, τα μέτρα αυτά τα έχει ξανακούσει ο κόσμος την επταετία. Δεν τα έχουμε εφαρμόσει ποτέ. Αν τα εφαρμόσουμε, θα δείτε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
τα εφάρμοσε όλη την περίοδο της καραντίνας που επέβαλε το πράγματι το νόμο και την τάξη, απαγορεύονται συγκεντρώσεις άνω των τριών. Το ακούσαμε και αυτό. Όχι, και μετέτρεψε ψήφισε, ουσιαστικά την υγειονομική πολιτική σε δημόσια στάξη. Συγκεντρώσεις θα πρέπει να γίνονται στα πεζοδρόμια. Πού είναι το παράλογο? Αυτό λέτε. Πού είναι ο παραλογισμός? Το παράλογο είναι ότι καταργείται κάθε έννοια δικαιώματος. Και βγαίνετε στο λαό και του λέτε ότι εγώ είμαι δημοκρατικό κόμμα και είμαι αντισυστημικό. Όχι, η πολιτική σας είναι βαθιά αντιδραστική και αντιλαμβάνεστε. Μα λέγατε συγκεκριμένο τώρα ο κύριος Ψαράκης. Το οποίο έχει ψηφίσει. Μπράβο να ακούσετε όμως κιόλας. Τον ακούω, τον ακούω. Έχετε πάρει χώρα, κυρία Σπαθή. Λοιπόν. Έτσι, δεν ήρθαμε εδώ έτσι για να περάσουμε την ώρα μας. Λοιπόν. Έχουμε μελετήσει τις θέσεις, κύριε Παναγιώτοπουλο, και θέλουμε πραγματικά να γίνει μια αντιπαράθεση ιδεών. Επειδή ακριβώς τώρα ακούω, ας πούμε, διαχείριση των μισθών. Γιατί χάσαμε το 45% των μισθών μας? Γιατί το χρέος πήγε, κύριε Ψαράκη, από το 147% του ΑΕΠ, γιατί δεν πήγε στο 195% που ήταν ιδιωτικό και το φορτωθήκαμε? Γιατί δεν απαντάτε σε αυτά τα ερωτήματα? Και γιατί η μύτη της ιδιωτικοποίησης όταν έχουμε 57 νεκρούς και όχι μόνο? Λοιπόν, ουσιαστικά νεκρούς δεν ειδικά για αυτό. Κοιτάξτε τώρα, δεν βάζετε τελεία. Μην βάζουμε τώρα το δυστύχημα, γιατί αν βάλουμε το δυστύχημα. Όχι, θα το βάλουμε. Είναι καθαρά το κράτος θέλει. Ο πύχης έπρεπε να είναι εκεί. Ο φορέας ποιος ήταν? Κρατικός. Α, κρατικός ήταν ο φορέας. Ιδιωτική. Και ο Σταθμάρης, αν θέλουμε να το δούμε, ήταν από Ρουσφέτη. Αυτό θέλουμε εμείς. Η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε την ιδιωτικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς λέτε το κράτος να μην έχει καμία σχέση. Η ΔΕΚΟ λέει να γίνουν ιδιωτικοποιηθούν και απλώς να υποπτεύει το οικονομικό παιχνίδι. Λέει βέβαια το πρόγραμμά σας. Άμπραβο. Δηλαδή μια καλή επιχείρηση. Πού το ξέρετε βρήκατε? Κάτι. Τον παράδεισο που λέτε τον είχε ο λαός. Έτσι. Αλλά τον διέλυσαν τα μνημόνια και οι πολιτικές που εφαρμόζετε εσείς. Λοιπόν, και όλα τα κόμματα. Σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Ψαράκη, τι έχει συμβεί? Τι έχει συμβεί? Ναι, έχουμε ένα βόρειο δικό άξονα, ο οποίος σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη ξεκινά. Και έχουμε και το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο έχει μπει σε μια τροχιά και αλλάζει την περιοχή όπως λένε. Τελευταία και καταϊδρωμένη, να πούμε όμως, η Κρήτη, παρόλο που τόσες δεκαετίες συνεισφέρει τα μέγιστα στον κρατικό προϋπολογισμό, τελευταία και καταϊδρωμένη, παίρνει κάποια έργα, καλοδεχούμενα ασφαλώς. Το θέμα είναι να δούμε τώρα γιατί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, διότι βλέπω και καθυστερήσεις. Αλλά εμάς το ζήτημά μας. Επειδή και ο κύριος Τζίμερος βρίσκεται στην Κρήτη. Βρίσκεται στην Κρήτη. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα στην Ιερά Πέτρα, σε 7.30 ώρα. Ναι. Προλαβαίνουν ίσως και ακόμα, αν ακούν κάποιοι φίλοι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιερά Πέτρας. Μιλάει απόψε ο Θάνος και για πώς τους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε το κράτος μας και την Ελλάδα μας. Για την Κρήτη τι θα πει, γι' αυτό σας ρωτάω τώρα. Για την Κρήτη θα πει κάτι συγκεκριμένο? Εμείς δεν το βλέπουμε. Εμείς κοιτάζουμε στρατηγικά να αναπτύξουμε τη χώρα. Και όταν γίνουν αυτά που λέμε εμείς, όλη η χώρα θα. Αλλά όταν λέτε ότι τελευταία και καταεδρουμένη Κρήτη, φαντάζομαι πρέπει να προτάξετε κάποια ζητήματα. Τα οποία ποια είναι? Τα ζητήματα, υποδομές σίγουρα που λείπουν. Ωραία, αλλά το περιβάλλον και αυτά που γίνονται, ότι γίνονται με το σωστό τρόπο. Στο σωστό κόστος. Μάλιστα. Δεν επιβαρύνεται άλλο, γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός, ξέρετε ότι έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος που είχαμε ποτέ. Τη στιγμή 400 δις, όταν χρεοκοπήσαμε είχαμε 340. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτά πρέπει να δούμε και αυτά πρέπει να συζητάμε στις συζητήσεις. Όχι από πού έρχονται ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Από πού έρχονται, γιατί αν δεν ψάχνουμε τα αίτια, στην πραγματικότητα απλώς συντηρούμε το πρόβλημα. Κύριε Ψαράκη, λέμε εμείς τώρα. Έτσι. Σε επίπεδο Κρήτης, κυρία Σπαχή, για πείτε μας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι αν ρίξω μια ματιά προς το Αρκαλοχώρι, έτσι, στη σεισμόπληκτη περιοχή της Πεδιάδας, θα δούμε ποιο είναι και το επίπεδο στην Κρήτη. Έτσι. Οι άνθρωποι είναι ακόμα σε containers, είναι σε κλουβιά, είναι απροστάτευτοι. Τα σχολεία δεν έχουν αντισεισμική θωράκιση. Καθηγητές δεν έχουμε στα σχολεία. Προσωπικό δεν έχουν τα νοσοκομεία. Πάνω από 2 δις πόσα ήταν η μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για την υγεία την περίοδο της καραντίνας. Δεν έχουμε εκπαιδευτικούς, δεν έχουμε γιατρούς. Συρρυκνώνεται ουσιαστικά όλος ο δημόσιος τομέας. Ξεπουλιέται, κύριε Ψαράκη, η δημόσια περιουσία την οποία θέλετε να δώσετε στα κοράκια, στα κοράκια του μονοπωλιακού κεφαλαίου και πρέπει να τα πούμε τα πράγματα καθαρά για να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Ο τόπος μας όντως είναι παραδεισένιος, αλλά ταυτοχρόνως είναι σταυροδρόμι. Έτσι, και έχουμε πολλούς αφεντάδες, θα έλεγα, κύριε Παναγιωτόπουλε, έτσι, τους υπερελιστές επικυρίαρχους, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση,
Ένωση είτε για το ΝΑΤΟ. Και με αυτή την έννοια ο λαός έχει μία λύση, λέει το Μιλάβδα Κουκουέ. Να οργανώσει την πάλη του, να διεκδικήσει τα αναφέρετα δικαιώματά του, καταρχάς στις εκλογές, πρώτα και κύρια να καταδικάσει τα κόμματα που του επιβάλλουν την πολιτική της φτώχειας, της ακρίβειας, της πείνας, της υποτέλειας και του πολέμου. Και αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία, έχουν όνομα. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η Ελληνική Λύση, είναι η Εθνική αλήθεια. Δημιουργία. Και να σας πω το εάν, εδώ έχουμε ζήσει από την υπεραξία που του κλέβεται, αν γυρίσετε λίγα, θα μπορούσε να επιβιώσει. Αλλά στην πραγματικότητα του κλέβεται. Δεν έχουμε κυβερνήσει, δεν έχουμε μπει στη Βουλή, δεν έχουμε διαχειριστεί. Μα εσείς έχετε ακόμα πιο ταξικό, πιο αντιδραστικό πρόγραμμα, ακόμα και από αυτούς που κυβερνούν. Εσείς δεν θέλετε, ένα επιτελικό κράτος των επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν υπάρχει στο πρόγραμμά σας μα ιδέα, μία έννοια λαού, δικαιώματος. Εμείς έτσι, ως φιλελευθέροι τι προτάσουμε έτσι, την ατομικές ελευθερίες. Προτείνετε το βούρβουλα, την απαγόρευση, την κατάργηση των δικαιωμάτων, να πληρώνετε όποιος πληρώνει θα έχει παιδεία και υγεία. Και οι υπόλοιποι να γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Ευτυχώς ζούμε σε μικρή κοινωνία. Δεν θα το επιτρέψει, κύριε Ψαράκη, ο ελληνικός λαός. Κύριε Παραγιωτόπουλε, εμείς κυρία Σπαχή, να κλείσουμε. Για ποιο λόγο κάποιος να στηρίξει το Μιλάβδα Κουκουέ, για πείτε μας. Πρώτα, γιατί σύντομα. Είναι μία συνεπής ταξική αριστερή δύναμη, γιατί ήταν και παραμένει στους αγώνες, γιατί εκφράζει το ψηφοδέλτιό μας την ψυχή του πραγματικού επαναστατικού κομμουνιστικού κόμματος και κινήματος που αταλάντε αυτά προασπίζεται τη δημοκρατία, την ειρήνη και τα δικαιώματα έτσι κόντρα σε αυτές τις απόψεις που ακούγονται. Δεύτερον, διότι με αυτό το ψηφοδέλτιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν μου επιτρέψετε να το σηκώσω έτσι στην πραγματικότητα, προβάλλονται τα δικαιώματα ψωμί, ειρήνη, δημοκρατία. Μάλιστα. Και έτσι με μια πραγματική και ταξική αριστερά που δεν πάει στο ταμείο. Αλλά είναι στους αγώνες. Κύριε Ψαράκη, για ποιους λόγους να στηρίξει κάποιος την εθνική δημιουργία στις προσεχείς εκλογές? Γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε ξανά την Ελλάδα χώρα παραγωγής αγαθών, καινοτομίας, αξιοπρέπειας, πολιτισμού, με απλές ιδέες, με την κοινή λογική. Και όπως έχουν άλλα παραδείγματα, γιατί ποτέ δεν μας έχουν πει ένα παράδειγμα επιτυχημένο. Λένε, αλλά δεν μας έχουν πει ένα παράδειγμα. Εγώ μπορώ να σας πω πολλά. Από τη Σιγκαπούρη, από τη Νότια Κορέα, από την Εστονία. Με προμετωπίδα τη Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλισμό, που είναι η λύση. Είτε το θέλετε, είτε όχι. Ναι. Αυτή είναι η προοπτική των λαϊκών αγώνων. Ναι. Όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι η λύση. Έτσι. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Το είπε ο κλασικός. Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Αυτό, εμείς απευθυνόμαστε στον υπεύθυνο, στον νοήμον πολίτη να βάλει κάτω την κοινή λογική. Εμείς δεν τάζουμε ούτε διορισμούς, ούτε επιδόματα. Εμείς θέλουμε να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του Έλληνα, να παράξει πλούτο. Γιατί μπορεί. Μάλιστα. Και θα διαχυθεί σε όλη την κοινωνία πάρα πολύ απλά, όπως κάνουν σε τόσα άλλα ανεπτυγμένα κράτη. Λοιπόν, αξιοκρατία. Θα τα ξαναπούμε και με πάλι. Με τη μάχη του Μιλάβδα Κουκουέ, λέμε, κύριε Παναγιώτη. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.